Οι Def Leppard τα τελευταία 3 χρόνια έχουν περιοδεύσει στην Αγγλία, στην Αμερική και στην Ιαπωνία. Και το πρώτο τραγούδι που ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, όταν τους ζητήσουν κι άλλα, οι οπαδοί τους είναι το Good Golly Miss Molly. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τους Def Leppard είναι το ομώνυμο του άλμπουμ, Hysteria. Συνεχίζουμε με 2 τραγούδια από ένα πενταμελές συγκρότημα από το Los Angeles. Σήμερα θεωρούνται ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη ροκ μουσική, φτιάχνοντας ένα ήχο που συνδυάζει στοιχεία από τους Rolling Stones και τους Aerosmith, που όπως δηλώνουν οι ίδιοι, είναι οι πνευματικοί πατέρες τους. Αναφέρομαι στους Guns N' Roses, που τους ακούμε πρώτα στο Sweet Child of Mine. Οι Guns N' Roses ηχογραφούν από το 1986, ωστόσο την μεγάλη τους επιτυχία την γνώρισαν το 1987 με το άλμπουμ Appetite for Destruction. Το όνομά τους το πήραν από τα επώνυμα του τραγουδιστή, του Alex Rose, και του κιθαρίστα που πλέον δεν συμμετέχει στο συγκρότημα, του Tracy Guns. Υπομονή, patience με τους Guns N' Roses. Κλείνουμε σήμερα με ένα τραγούδι των Bon Jovi. Φημολογείται ότι το συγκρότημα διαλύεται και ότι του χρόνου θα κυκλοφορήσουν ένα διπλό ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως για την επικείμενη διάλυση των Bon Jovi μπορείτε να ακούσετε στην εκπομπή Μεταλλουργείο την ερχόμενη Δευτέρα από το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Είναι τώρα η Bon Jovi και το Lay Your Hands on Me. Ήταν η μουσική βιντεοθήκη η οποία στην τελευταία εκπομπή του μήνα ασχολήθηκε με τον Billy Idol, τους Guns N' Roses και τους Def Leppard. Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τον Robbie Robertson και τον Eric Clapton. Έως τότε, γεια σας!